19ου αιώνα. Ο σκληρός Μόργαν, με μια έξοχη ερμηνεία του Ντένις Χόπερ στο ρόλο του ληστή που απόκτησε τις διαστάσεις ενός μύθου. Ο σκληρός Μόργαν, μια βίαιη περιπέτεια εποχής, τη Δευτέρα, αργά το βράδυ, από το πρώτο κανάλι. Ο ζωγράφος Μαουρίτσιο ζει σε ένα νησί μια ζωή γεμάτη πάθος. Ζωγραφίζει, γλεντάει, κάνει έρωτα. Στον εγγονό του που έρχεται να περάσει τις διακοπές μαζί του, χαρίζει τον πιο αγαπημένο του πίνακα. Μια ζωή με πάθος. Ένα πάθος ερωτικό που του προσφέρει κάθε φορά και το μοντέλο του. Μια ζωή με πάθος, με έναν έξοχο Άντονι Κουίν στο ρόλο του ζωγράφου. Μια ζωή με πάθος, την Τρίτη το βράδυ, από το πρώτο κανάλι. Τους κωμικούς Bill Cosby και Eddie Murphy φιλοξενεί η Whoopi Goldberg στην εκπομπή της στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Μαζί τους κι άλλοι κωμικοί που δίνουν συνεντεύξεις και παρουσιάζουν διάφορα κωμικά νούμερα. Ένα γέλιο, ένα δάκρυ. Μια εκπομπή με γέλιο, αλλά και συγκίνηση από τη ζωή των κωμικών ηθοποιών. Ένα γέλιο, ένα δάκρυ. Για να γνωρίσετε από κοντά τους κωμικούς ηθοποιούς της Αμερικάνικης τηλεόρασης και το στυλ τους. Μια εκπομπή σε δύο μέρη, την Τετάρτη και την Πέμπτη το βράδυ, από το πρώτο κανάλι. Την έξοχη δραματική περιπέτεια του διάσημου Βρετανού σκηνοθέτη Carol Reed, απόκληρος της κοινωνίας, δείτε αυτή την Τετάρτη αργά το βράδυ. Ο James Mason υποδύεται τον αρχηγό μιας ομάδας Ιρλανδών επαναστατών που με κλονισμένη την υγεία του προσπαθεί να διαφύγει στην Αμερική μετά από τη ληστεία μιας τράπεζας. Απόκληρος της κοινωνίας. Το όνειρο της φυγής προς την ελευθερία ενός απελπισμένου που σβήνει στα ντόκ του λιμανιού πριν αποδράσει. Απόκληρος της κοινωνίας. Την Τετάρτη, αργά το βράδυ, από το πρώτο κανάλι. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην Κύο της Μικράς Ασίας το 1914. Ήταν παιδί 8 χρόνων που έχασε τον πατέρα του. Δείτε αυτή την Παρασκευή το βράδυ το αφιέρωμα στον αξέχαστο λαϊκό βάρδο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ένα αφιέρωμα γεμάτο επιτυχίες του συνθέτη που τραγουδούν ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Σωτηρία Μπέλου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γρηγόρης Πυθικότσης και ακόμα πολλοί επώνυμοι λαϊκοί τραγουδιστές. Αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ένα αφιέρωμα στο συνθέτη που σφράγισε την ιστορία του ρεμπέτικου με τα τραγούδια του.
Αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου την Παρασκευή το βράδυ από το πρώτο κανάλι. Ο Μιτ Σνάιντερ είναι ένας καλός σαμαρίτης στη σύγχρονη Αμερική. Παλεύει να εξασφαλίσει στέγη στους άπορους. Τα βάζει με τη γραφειοκρατία. Δεν διστάζει να φτάσει μέχρι το Κογκρέσο. Η ιστορία του Μιτ Σνάιντερ. Η ιστορία ενός ανθρώπου που μοιράζεται τη ζωή του με τους άστεγους, που φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Η ιστορία του Μιτ Σνάιντερ με μια υπέροχη ερμηνεία του Μάρτιν Σιν. Η ιστορία του Μιτ Σνάιντερ. Μια ιστορία για ξενύχτη την Παρασκευή τη νύχτα από το πρώτο κανάλι. Τη σατυρική περιπέτεια «Το συμβόλαιο του αιώνα» δείτε αυτή την Παρασκευή το βράδυ. Ένας έμπορος όπλων κλείνει το συμβόλαιο του αιώνα για να πουλήσει στους αντάρτες της Νικαράγουα ένα υπερμοντέρνο αεροπλάνο που όμως βγαίνει σκάρτο. Το συμβόλαιο του αιώνα, μια τρελή σάτυρα των εμπόρων όπλων και των τριτοκοσμικών επαναστάσεων. Το συμβόλαιο του αιώνα, αυτή την Παρασκευή το βράδυ από το πρώτο κανάλι. Basket Show στην ΕΡΤ. Το εθνικό άθλημα ξανά στις ρίζες του. Πρεμιέρα αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη σε ένα πρωτάθλημα πολλών αστέρων. Αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 6 και 4, Τρίτη και Τετάρτη στις 9.30 Basket Show στην ΕΡΤ. Η κρατική τηλεόραση έτοιμη για την εικόνα του 2000. Σκηνοθέτες, τεχνικοί και δημοσιογράφοι στις επάλξεις του μπάσκετ. Για ενημέρωση, για ψυχαγωγία, για την πρόοδο του αθλητισμού. Αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη στο πρώτο κανάλι με τη νέα τρίωρη εκπομπή Τζάμπολ και το Χρήστο Ράτη. Η πρεμιέρα έχει Γκάλι. Και Βράγκοβιτς. Και Κόμαζετς. Και Σοκ. Και τα άλλα τα παιδιά κόντρα στο Πακράτη. Έχει και Ζάπινγκ. Με Φασούλα και Λέβινγκστον. Με Γιαννάκη και Τάρμπλε. Με Χριστοδούλου. Με Παταβούκα και τα άλλα παιδιά. Basket Show στην ΕΡΤ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη στις 6 και 4. Και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη μη χάσετε το Basket Show νούμερο 2. Έχει Πάσπαλι. Και Τάρλατς. Και Παπαδάκο. Και Τόμιτς. Και τα άλλα τα παιδιά του Πειραιά κόντρα στη Δάφνη. Basket Show στην ΕΡΤ. Αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 6 και 4.